Αυτό όμως μπορεί να γίνει όμως μόνο στη βάση της αλληλεγγύης και της καταμοιρασμένης ευθύνης. Οι σχέσεις που εδόθησαν στην Ελλάδα θα πρέπει να τηρηθούν. Και φυσικά θα χρειαζόμαστε πολύ περισσότερους υπαλλήλους για να ενισχυθεί η υπηρεσία εξέτασης των αιτήσεων ασύλου και επίσης περισσότερες θέσεις υποδοχής προσφύγων στο εξωτερικό. Έχουμε επίσης πολλά άτομα τα οποία βρίσκονται σε τρανσίτ και θα πρέπει σε αυτά τα άτομα να εξασφαλίσουμε όλες τις απαραίτητα εχέγγυα που παρέχει το Διεθνές Δίκαιο για την ασφάλειά τους. Εάν σήμερα δεν κάνουμε μια πραγματικά συντονισμένη προσπάθεια να αντικαταστήσουμε τις παράνομες και επικίνδυνες οδούς με νόμιμες και ασφαλείς οδούς μετανάστευσης, εάν δεν επιταχύνουμε με την κατάσταση των μεταναστών σε χώρες ανά τον κόσμο που πραγματικά μπορούν να φιλοξενήσουν αυτά τα άτομα, θα αποτύχουμε. Και κάτι χειρότερο, θα δώσουμε, αν θέλετε, τόπο για συζήτηση σε εθνικιστικές δυνάμεις οι οποίες θα βρουν την ευκαιρία να αναδυθούν και θα είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία που αναδύονται στην Ελλάδα. Σήμερα η πρόκληση της αποτελεσματικής ανθρωπιστικής αντιμετώπισης της μεταναστευτικής κρίσης είναι εμφανής. Και αν η διεθνής κοινότητα αποφύγει να αντιμετωπίσει και να υποστηρίξει την Ελλάδα σε αυτή την πρόκληση, οι προσπάθειες θα αποτύχουν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παντού. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Σύνοδο της Ολομέλειας του ΟΗΕ. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην δίκαιη κατανομή των ευθυνών για τη διαχείριση του προσφυγικών ροών, αλλά και στο σεβασμό του